Αγαπητέ Γενικέ Γραμματέα, φίλες και φίλοι, καταρχάς θα ήθελα να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση, γιατί αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Ως άνθρωπος του αθλητισμού εδώ και πολλά χρόνια, είτε ως αθλητής, είτε ως εργαζόμενος στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, είτε ως συνδικαλιστής στους χώρου αυτούς, από πρώτο χέρι μπορεί κάποιο να δει τα διέξοδα του σημερινού συστήματος και ποια πρέπει να είναι η λύση ως άνθρωπος ε, αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι να υπάρχει μαζικός λαϊκός αθλητισμός, να, μπορεί, να μπορούν τα παιδιά να αθλούνται δωρεάν και με ασφάλεια, να μπορούν οι εργαζόμενοι να έχουν σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς μισθού και συνθήκες εργασίας. Το κουκουέ με τις θέσεις του για τον αθλητισμό, με τις διεκδικήσεις του για τις αθλητικές, και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις ανοίγει αυτόν τον δρόμο. Ο κόσμος του αθλητισμού έχει κάθε συμφέρον να συμπορευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Από τον πολύπαθρο χώρο του αθλητισμού, με τις τεράστιες αθλητικές εγκαταστάσεις που υπηρετώ, όπου εργάζονται ελάχιστοι πλέον εργαζόμενοι και που η πολιτεία εδώ και χρόνια τα έχει απαξιώσει και αφήνει τις εγκαταστάσεις να ρημάζουν χωρίς καμιά μέρημνα, χωρίς στοιχειώδεις συντηρήσεις, επικίνδυνες πολλές φορές για την ασφάλεια και υγιεινή των αθλούμενων και χριστών, αλλά και των εργαζόμενων σε αυτά. Είναι χώροι που αθλούνται και γυμνάζονται καθημερινά χιλιάδες πολίτες και κυρίως νέα παιδιά, τα παιδιά όλων μας. Γυμνάζονται άτομα με ειδικέ ανάγκες, άτομα που έχουν ανάγκη την άθληση και για την ψυχική τους, και σωματική του υγεία. Γυμνάζονται οι πρωταθλητέ μα, οι Ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητέ μα, που σε κάθε επιτυχία πολιτικοί και παράγοντε τρέχουν να φωτογραφηθούν μαζί του και να κλέψουν έγκλη από τη λάμψη του, κάνοντα μικροπολιτική. Και όταν τα φώτα χαμηλώσουν, τι γίνεται μετά, όλοι του ξεχνάνε και δεν βελτιώνουν τίποτα στους χώρους αυτούς που αθλούνται, κάτω από άθλιες συνθήκες, χωρίς στοιχειώδη λοικοτεχνικές υποδομές. Είναι χώροι όπου θα πρέπει να προάγεται ο λαϊκός και μαζικός αθλητισμός. Οι χώροι όπου θα, αθλού, που, όπου θα αθλούνται τα παιδιά μας και έτσι θα αποφεύγουν κακές και επικίνδυνες δραστηριότητες. Είναι οι χώροι που τα παιδιά μας διομορφώνουν χαρακτήρα, γιατί ο αθλητισμός προάγει τον πολιτισμό, την παιδεία και την υγεία ως ύψη στα αγαθά. Κι όμως όπως και στην παιδεία και την υγεία πλέον, ο αθλητισμός τίνει να γίνει κοινωνικό αγαθό για λίγους και μάλιστα σε αθλητικούς χώρους που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης με τη φορολογία του. Το κόστος για την άθληση των παιδιών και των πολιτών έχει γίνει αφόρητο και οι προτεραιότητες των λαϊκών οικοκυριών για επιβίωση από την ακρίβεια σε όλα τα αγαθά, τα ανελαστικά έξοδα, ΔΕΗ, αέριο, νερό, τα έξοδα για φροντιστήρια, για υγεία και άλλα δεν επιτρέπουν την άθληση, τη δικιά μας και των παιδιών μας κυρίως. Να ένας από τους κύριους λόγους που τα παιδιά μας εξωθούνται στις ουσίες, τον αλκοολισμό, κάθονται με τις ώρες τους υπολογιστές, δημιουργούν εξωσχολικές ομάδες βίας, μπλέκονται σε ανούσια οπαδική και επικίνδυνη βία και τόσα άλλα. Εργολάβοι μεσάζοντες λιμένονται μέρος των επιδοτήσεων κακοπληρώνοντας τους εργαζόμενους τους, τους εκμεταλλευόμενοι και κακοπληρώνοντας τους που αποσχολούν, ενώ την ίδια στιγμή το κόστος πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, ανέργων, πολίτεχνων και άλλων με πολύ καλύτερη παροχή υπηρεσιών ανέρχεται στο μισό κόστος και που το υπολείπον ποσό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες με στοιχεία και επιχειρήματα αφού η πολιτεία δεν μας ακούει. Αλλά στόχος μας είναι να ενώσουμε τις φωνές μας με τις δικές σας και να διεκδικήσουμε το δικαίωμά μας στη ζωή, στην αξιοπρέπεια, στην επιβίωσή μας μέσα από κοινού κοινωνικούς και λαϊκούς αγώνες, για να αναδείξουμε ξανά τον άνθρωπο ως επίκεντρο της ζωής. Να πούμε ένα μεγάλο όχι στον απαράδεκτο πόλεμο γενοκτονίας που διεξάγεται στο Ισραήλ με χιλιάδες άμαχα θύματα στην Παλαιστίνη και συντάσσομαι προσωπικά με τις θέσεις που προσβεύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και δηλώνω παρόν στους κοινωνικούς αγώνες που δεν πρέπει να λείπει κανείς μας. Μόνο ο λαός σώζει το λαό. Αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Με το κουκουέ στον αγώνα μπορούμε να νικήσουμε. Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας και για το βήμα που μου δόθηκε.